Μετά από 2 χρόνια αναδουλειάς και συσσωρευμένων οικονομικών υποχρεώσεων λόγω κορονοϊού και των συνεπειών του, το φετινό Πάσχα, που συνδυάστηκε και με τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, έφερε την πολυπόθητη ανάσταση στα ταμεία του ρυθμιώτικου επιχειρήν. Το ζέσταμα της τοπικής αγοράς διαφάνηκε από τις πρώτες και όλες ημέρες του Απριλίου, ενώ στην πορεία για τη Μεγάλη Εβδομάδα κορυφώθηκε, προσδίδοντας θετικό πρόσημο στα ταμεία των επιχειρήσεων. Ήταν το πρώτο Πάσχα που είμαστε ανοιχτά. Υπήρχε η προσέλευση του κόσμου και στα καταστήματά μας. Πιθανόν δεν ήταν αυτό που οι έμποροι να περίμεναν άμεσα, το να ζεσταθεί το ταμείο τους. Το ζήτημα για μένα είναι ότι η έλευση των τουριστών που έχει αρχίσει νωρίτερα, για μας είναι ένα πλάσ στο ταμείο μας περίπου 2,5 μήνες. Ήρθε κόσμος από άλλες περιοχές όπως Ρεθυμνιώτες από την Αθήνα. Επισκέφτηκαν τα χωριά μας και την πόλη μας, πέρασαν το Πάσχα εδώ. Γενικά ήρθε κόσμος, κατέβηκαν στην πόλη, βοήθησε και ο καιρός πάρα πολύ. Τα καταστήματά μας είδαν κόσμο και ήταν κάτι που το περιμέναμε πώς και πώς μετά από ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο απολογισμός του εμπορικού κόσμου για τον μεταβατικό Απρίλιο δείχνει αύξηση 20% του τζίρου συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Ενώ για την εστίαση η αντίστοιχη επίσης αύξηση αγγίζει το 35%. Μιλάμε για ένα ποσοστό το οποίο φτάσαμε περίπου το 18 και το 19, γιατί είχε και ανάγκη ο κόσμος να βγει, ήρθαν και επισκέπτες που είχαν 2 χρόνια να έρθουν, οπότε όλα κύλησαν καλά και όλα κύλησαν ομαλά. Από τη στιγμή που έχουμε επισκεψιμότητα ως Ρέθυμνο, ως πόλη, θεωρώ ότι θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Απλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι πια πλέον για το χειμώνα, γιατί και ο προηγούμενος χειμώνας μας έδειξε τα δόντια του, οπότε θεωρώ ότι στο πλάνο των συναδέλφων υπάρχει ο χειμώνας ο επόμενος, που θα πρέπει να γίνουν οι σωστές πια πλέον κινήσεις από όλους μας, το να μπορέσουμε να συντηρηθούμε και να διατηρηθούμε στην αγορά. Πάντως από το Μάιο και έπειτα το βλέμμα του ρυθμιώτικου επιχειρήν στρέφεται στην τουριστική σεζόν, που για την Κρήτη έχει ήδη αρχίσει να ανεβάζει ταχύτητες.